Σήμερα οργανώνουμε το τρίτο καφέ πολυγλωσσίας στο Δήμο Κοζάνης. Είναι ένας θεσμός καινούργιος εντελώς για την πόλη και για το Δήμο μας. Έχει ξεκινήσει από τον μήνα Νοέμβριο. Ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο καφέ με στόχο να προβάλλουμε τόσο τις διαφορετικές γλώσσες και πολιτιστικές διαδρομές που υπάρχουν στην πόλη και στο Δήμο γενικότερα, όσο και τα έθιμά μας, τα οποία είναι τόσο λαογραφικού περιεχομένου, αλλά και βιωματικές εμπειρίες από τους διαφορετικούς πολιτισμούς που έχουν τη δυνατότητα σε αυτόν τον Δήμο να υπάρχουν και να συνυπάρχουν. Το τρίτο καφέ είναι αφιερωμένο στα έθιμα του Μάη. Σε αυτό συμμετέχουν 15 διαφορετικοί σύλλογοι και φορείς, όσο και ομάδες, και ο καθένας με τον τρόπο του θα καταθέσει τη δική του σφραγίδα. Στόχος των τριών καφέ που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι να φτάσουμε σε μία κορύφωση, η οποία θα ολοκληρωθεί με τις γιορτές πολυγλωσσίας που οργανώνονται από το Δήμο μας τις 12, 13 και 14 Ιούνιου και οι οποίες έχουν ποικίλο περιεχόμενο και συμμετέχουν όλες οι ηλικίες από μαθητές δημοτικού μέχρι ενήλικες εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και προξενικές αρχές ακόμη από τα Βαλκάνια. Όλες αυτές οι γιορτές θα διαθεστούν με ποικιλία προγράμματος που θα περιλαμβάνει δρόμενα, παιχνίδια, στρογγυλές τράπεζες, αλλά και μουσική, πολύ μουσική. Είναι λοιπόν οι γιορτές πολυγλωσσίας που για πρώτη φορά οργανώνονται στην πόλη μας, ανοιχτές στο κοινό να τις παρακολουθήσουν όλοι και εύχομαι να έχουμε την συμμετοχή όλων. Αργυρό Μουμτσίδου, επιστημονική υπεύθυνη γιορτών πολυγλωσσίας στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη και υπεύθυνη σε θέματα πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικότητας. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με πολύ μεγάλη χαρά συναντιέται η Θεσσαλονίκη και η Κοζάνη μέσα από τις γιορτές πολυγλωσσίας. Έχουμε ένα χρόνο τώρα που τρέχει το πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης. Εκπαιδευτικοί έχουν εργαστεί πάνω στην πολυγλωσσία της πόλης και όχι μόνο, αλλά και μέσα από την προετοιμασία των καφέ πολυγλωσσίας όπως αυτό που τρέχει σήμερα. Η Κοζάνη βιώνει την πολυγλωσσία της, βιώνει τις κοινότητές της με έναν τρόπο συνεργατικό και με έναν τρόπο διαλόγου. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους φίλους πολίτες της Κοζάνης και του ευρύτερου χώρου να συμμετέχουν στις γιορτές πολυγλωσσίας στις 12, 13 και 14 Ιουνίου εδώ στο Δήμο της Κοζάνης και να μας επισκεφθούν στις γιορτές πολυγλωσσίας της Θεσσαλονίκης 22, 23 και 24 Μαΐου. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά γιατί έχουμε το τρίτο καφέ πολυγλωσσίας στο αναψυκτήριο. Μαζί μας είναι κοινότητες, μαζί μας είναι οι εκπαιδευτικοί που δούλεψαν όλον τον χρόνο και νομίζω ότι θα δικαιωθούν και οι κόποι τους και αυτός ο διάλογος που ξεκίνησε θα βιωθεί μόνο θετικά. Στα καφέ έρχονται σε επαφή με τις διαφορετικές φωνές και τις γλωσσικές διαδρομές της πόλης και της δημοτικής περιφέρειας ευρύτερα. Οι συμμετέχοντες παίζουν με τους ήχους και τις λέξεις, ζουν τη μουσική των λαών και των διαφορετικών πολιτισμών. Παρακολουθούν δρόμενα, καλλιτεχνικά και βιωματικά έθιμα και αφηγήσεις. Συζητούν και μοιράζονται απόψεις γύρω από διάφορα θέματα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που φέρνει τους διαφορετικούς πολιτισμούς ενός τόπου πιο κοντά, επιτυχάνοντας την διάδρασή τους. Στο Δήμο μας τώρα, στο Δήμο της Κοζάνης, αυτό είναι το τρίτο καφέ που διοργανώνεται με τη συμμετοχή 15 φορέων. Σας καλωσορίζω κι εγώ στο τρίτο καφέ πολυγλωσσίας, το οποίο οργανώνεται σήμερα με τη βοήθεια τη δική σας 15 συλλόγων, φορέων και ομάδων της πόλης, αλλά και του Δήμου γενικότερα. Και να ξεκινήσουμε με το έθιμο, το δρόμενο της Περπερούνας, από το Δημοτικό Σχολείο της Εανής. Πυρούνα, πυρπατή και του δυο παρακαλεί. Για να βρέξει μια βροχή μια τσιγάνη. Βαρύς τα νύρα, βαρύς τα κράσια. Να πάμε στον σύλλογο της Λευκοπηγής, εμάς Μέγας Αλέξανδρος. Έθιμο του Μάη, από τις γυναίκες της Λευκοπηγής. Και φως της δεκάτης.
συνεχίσουμε με τον πολιτικό σύλλογο του Κρόκου, η Ιωακήμ Γιούλιας. Οι γυναίκες θα μας παρουσιάσουν και πάλι το έθιμο του Μάη. Ναι, τι ωραία σήμερα, κορίτσια. Μπλούκια από εδώ, μπλούκια από εκεί. Τι ομορφιά στο λάκκο. Πω, πω, τι ωραία που ήμασταν όλοι. Τι ωραία. Τι, μια είχε ένα από τα τουρκάμψη. Ποια ήταν. Όχι, τι ωραία. Τάνια, έβαλε ανάποδα το πουκάμισο. Δηλαδή πώς, ξέρει, έβαλε το κατασάρι, μετά έβαλε το πουκάμισο, το τη φούστα, εδώ το τσουμάκο, την ποδιά. Του κάψου έβαλα. Ανάποδα. Και τα σκούνια τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν νύχτα και δεν έβλεπε. Ναι, οι γυναίκες σε σκόρτο φάγαμε σήμερα να μην μας τσακίσει ο κούκος. Να του φάμε, να είμαι στη γυρές όλο το καλοκαίρι. Έχουμε δουλειές να κάνουμε. Έχουμε και κρόκου να μαζέψουμε. Να μην μας πουνάει η μες. Να βάλουμε και τις λιγαρές. Και να φάμε και τους κόρδου. Σίδερο πιάσατε, κορίτσια, σίδερο, να είμαστε όλοι σίδερο. Κόκκινη σε όλο τον χρόνο. Να βάλουμε και λιγαριές στη μέση για να μην μας πονάει η μέση όλο τον χρόνο. Κυκυκυ, πενιντούν Απρίλη κι αγκάλια. Πολύ καλό για την ωραία Σαμαρίνα μας. Έχουμε και εμείς τα δικά μας έθιμα. Λοιπόν, να τα πω στα βλάχικα. Έχουμε δώσει τα φυλάδια να τα διαβάσουν στα ελληνικά, καθώς τα εκπαιδεύουμε στα βλάχικα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κι είναι δίνη του κόζια. Με χρυσή μου ούτε να δίνει σημαώνα. Αδεύουν ο φάρα μου του μουσιάτε. Λοιπόν, να χρυσή μου ούρτη είχε να τεμωσή μου αν. Νόχιν, τη Σεμερίνα Τζαμπιάτ. Όλα βόημα, αγήν θεάτε νίκε. Έβριστα τους χέρους μου, Ιωαννίκε. Το μαΐ εκείνη όντως γινόταν ακριβώς τα ίδια έθιμα που γινόταν και στην περιοχή Τζαρτζαπά. Το πρωί στους μεγάλους δίναν σκόρδο για να μην τους τσακίσει ο κούκος. Στα μικρά όμως, επειδή δεν μπορούσαν να δώσουν σκόρδο, δίναν ζάχαρη. Πιάναν σίδερο για να είναι γεροί. Μας είπε η μαμά της Φωτίκας, η κυρία Βαγγελούδα, που μοίραζε το γάλα, ότι παλιά ο Άγιος Νικάνορας, η Αγιάννα, όλα αυτά ήταν ξοφλήσια. Δέναν λιγαριές και οι γυναίκες στη μέση, φορούσαν τα καρκούλια, τα μαντήλια δηλαδή, και πηγαίνανε πάνω στον Άγιο Νικάνορα, τραγουδούσαν το Μάη, και ο πρώτος που θα μάζευε λουλούδια είχε και την υποχρέωση να πάει στο σπίτι τα λουλούδια να τα βάλει στην πόρτα. Και ήταν, ας πούμε, και ο τυχερός, ας πούμε, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Εις το Μάη του ξέρουμε πως είναι η σκάνδαλια, αρίσε που σκάνδα, αλλή που σκανδαλίστης εμόρφε. Παρατηρούμε ότι έχουν ομοιότητες και ο κεντρικός άξονας είναι η γιορτή του Μάη, η Πρωτομαγιά, που είναι όχι θρησκευτική γιορτή, αλλά είναι κυρίως σε παλιά έθιμα, αρχαία ίσως. Μέσα από τη σύντομη αναφορά μου στα λουλούδια του Μάη, να σας πω ότι επιλέχτηκαν από το Φυτολόγιο Τραπεζούντος. Ξεκινούμε με το γνωστό μας γιασεμί, που στην Ποντιακή λέγεται γιασεμίν ή γιασιμίν.
Δεύτερο είναι το γαρίφαλο. Γαροφίλ του λέμε και εμείς αγαπητέ Γιάννη. Άρα ποδιακά και ποταλιστή. Αναφέρθηκα στην καθαρέουσα και η τελευταία μου λέξη ήταν καριόφυλλα. Καριόφυλλα, καριοφίλ το λέμε. Καροφίλ. Καροφίλ. Το γιασεμί. Λοιπόν, σχετικά με το θέμα του Μάη, θα ακούσετε κάποιες λαϊκές παροιμίες και στα ελληνικά και στα ιταλικά, με τις οποίες εφανερώνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Μάη και η σημασία του στον κύκλο ζωής του ανθρώπου. Η πρώτη είναι η γνωστή «Ένας κούκος δεν θέλει την άνοιξη», που να ρών την ενόρφα πριμαβέρα. Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά και ο Απρίλης τα λουλούδια. Απρίλη φάει φιόρε, εμάτζο σι άιλ κολόρε. Φιλ άρω τη γεσδού, δε εν γάμα ελ χάν. Ελ άρω χαβρά, ο ελ εστιάρ μάιλε. Ελ ουρού του κτέσινε, φιλ κουλμπουστάν. Ο ελ σέμις σάφαρ, ο ελ ρέχ άτρα. Ο ελ καούν γεσδού, λένε αυτή η θεού παρχάν. Η άνοιξη προσκαλεί τον κάθε άνθρωπο. Λουλουκούτσια. Αυτό είναι φλουκούτσια. Λουλουκούτσια. Πάει στα λουλούδια. Μακ. 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 Το καλομινάς φυτρώνε τα χορτάρια. Δεν μορφά επρασύντζανε τα τσόλια τα παρχάρια. Έρθεν ο καλομινάς τα ευλογία στα πολλά. Όπως καταλάβατε, ο καλομινάς είναι ο Μάιος, το μήνα των καλών, ο πλούσιος μήνας. Έλλης αφού δεν δίδωσε, του παρχαρίου καιρών σημών και στέκει. Για έλα κάθε αμέτρημεν, ας τα βρώνουν δύο λόγια για τα δουλείας που έρχουν τα αναπέμβρια. Μόσε μύτος, το νούμε δεν βασεις και καλείς με να συγγένουμε. Εγώ με τα δουλείας νομίζω. Τα ζάσω μαντρίν, ζαέρα άνοιξη, ζαέρα ροφωνίζει και τον μελέσεμα να τον αλέντικον χάθαινε. Επίσης με τα λουλούδια που νωρίτερα αναφέρεται, βέβαια δεν ξέρω όλα να τα ονομάσω, δίνανε ανάλογα τη μυρωδιά του λουλουδιού και να αφιερώνουν, ας πούμε, και κάπου. Παράδειγμα, το βασιλικό λέγανε ότι είναι μυρωδιά του Θεού και το λέγανε θεσλικόν αλλάχκο κουσού. Το τριαντάφυλλο το λέγανε μυρωδιά της μητέρας, γκυλ ανάκο κουσού. Έτσι γιορτάζανε και το Μάη στα υπρασιάτικα χωριά. Πίτα για σας σημνά, ει, χίτς χαστά όλα μας σημνά. Αυτά, τσόκ σου κύριε. Δηλαδή τσιτσικλέ, τσόκ τσιτσικλέ. Βίχτε τσένι, γιούλ μπαξέ. Αγράτεμ. Ο γρυπέ αγράτεμ. Σαράτεο. Ο γρυπέ είναι ο δάσκαλος. Γι' αυτό είπα ο γρυπέ, βέντε. Μεταφράστε στα ελληνικά όλα. Το σίδερο, τεμίρ. Το τεμίρ είναι το σίδερο στα τουρκικά. Τεμίρ. Σίδερο, τεμίρ, κάρβουνο, κιουμίρ. Κάρβουνο, το κιουμίρ είναι τουρκικό. Τα λέγει δύο φορές δηλαδή. Ναι. Και μετά κάτι άλλο, ας πούμε, που λέγανε μισά ελληνικά, μισά τουρκικά, γιατί δεν τα ξέραν όλα. Λέγανε, ας πούμε, Ευαγγελία. Η σκάλα όταν κατέβα, ένταγγελ. Δηλαδή, η σκάλα κατέβα, κατέβα. Γέρα, μισά ελληνικά, μισά τουρκικά.